Έχουμε ένα κήπο εδώ πέρα με 300 διαφορετικά είδη βοτάνων. Είναι μοναδικό στην Κρήτη που έχει φαρμακευτικά φυτά από όλο τον κόσμο. Αυτό που κάνουμε είναι καλλιεργούμε τα φυτά, να έρχεται κόσμος εδώ να τους ξεναγήσουμε, να τους δείξουμε τα αρωματικά φυτά, πώς χρησιμοποιούνται, τι μπορούμε να κάνουμε από αυτά τα φυτά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου για να δει τα ενδυμικά φυτά της Κρήτης, αλλά και κάποια ξενόφερτα αυτά που έχουμε φέρει από το εξωτερικό. Όλα τα βότανα που έχουμε στον κήπο είναι φαρμακευτικά. Ο λόγος που τα έχουμε εδώ στον κήπο είναι για να δείξουμε στον κόσμο πώς χρησιμοποιούνται. Οι περισσότεροι που έρχονται εδώ πέρα στον κήπο βρίσκουν λύση στα προβλήματά τους. Τα περισσότερα προβλήματα είναι απλά, όπως είναι εκζέματα, ψωριάσεις, κάποιες δερματοπάθειες, κάποιοι άνθρωποι που υποφέρουν από στρες, κατάθλιψη, μελαγχολία. Τους λέμε κάποια βότανα πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και κατά ποιον τρόπο μπορούν να το κάνουν αυτό. Ο καλύτερος τρόπος να παρασκευάσουμε τα βότανα είναι να βάλουμε τα βότανα μέσα σε βραστό νερό και να τα αφήσουμε 2-3 λεπτά. Μόλις το νερό αλλάξει χρώμα, είναι έτοιμο το φυτό, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως το βρασμό δεν κάνει καλό, διότι με το βράσιμο φεύγουν όλα τα αιθέρια έλαια και όλα τα αρώματα από το φυτό και δεν είναι καλό. Συνήθως τα ρίχνουμε το βραστό νερό και τα σκεπάζουμε με ένα πιάτο να κρατήσει τα αρώματα μέσα και τα αιθέρια έλαια και μετά το καταναλώνουμε. Αν θέλετε να φυτέψετε φυτά στο σπίτι, να τα έχετε στο μπαλκόνι σας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταρχήν μπορείτε να ξεκινήσετε από τα ντόπια φυτά που έχουμε εδώ στην Κρήτη, όπως τη Μάρη, Ρίγανη, Δέχτα, Μομαλωτήρα, Δεντρολίβανο, Λεβάντα. Είναι εύκολα φυτά, μπορείτε να τα αγοράσετε ή έτοιμα από κάποιο φυτόριο ή να τα ξεκινήσετε από σπόρους. Αλλά συνήθως από σπόρους είναι πιο ρομαντικό και έχετε τη χαρά της καλλιέργειας και της δημιουργίας. Εδώ έχουμε τρία πάρα πολύ γνωστά φυτά. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, είναι το κάρδαμο που ξέρουμε όλοι, το χρησιμοποιούμε όλοι στην κουζίνα, τους σπόρους από κάρδαμο. Αυτό εδώ είναι το φυτό, έχει μεγάλα φύλλα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους σπόρους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα φύλλα. Αυτό εκεί πέρα το φυτό είναι η καμφορά που τη βρίσκουμε όλοι στα φαρμακεία, το οποίο το κάνουμε απόσταξη και παίρνουμε το λάδι της καμφοράς, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε προβλήματα, σε μυϊκούς πόνους και αναπνευστικά προβλήματα. Και στην πίσω μας εδώ πέρα είναι ο λέμονο ευκάλυτος, από τον οποίο κάνουμε απόσταξη και κάνουμε το λάδι, το γνωστό της τσιτρονέλα, που χρησιμοποιείται για τα κουνούπια. Σε αυτόν εδώ το χώρο έχουμε τροπικά φυτά που έχουμε φέρει σπόρους από όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το φυτό είναι ο καφές που χρησιμοποιούμε όλοι στα σπίτια μας. Αυτό που κάνει το φυτό είναι βγάζει άσπρα λουλουδάκια, μετά τα λουλουδάκια έχουμε το σπόρο και μέσα στο σπόρο είναι ο σπόρος του καφέ, τέλος πάντων. Τον οποίο τον ψήνουμε, τον βάζουμε στο φούρνο και μετά τον αλέθουμε και κάνουμε τον καφέ που πίνουμε όλοι στα σπίτια μας. Και αυτό εδώ το φυτό είναι το τζίντζερ, το οποίο το βρίσκουμε πλέον παντού σε όλα τα σούπερ μάρκετ, και αυτό που χρησιμοποιούμε, που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, είναι η ρίζα αυτού εδώ του φυτού. Αυτός εδώ είναι ο κουρκουμάς, το οποίο το χρησιμοποιούμε όλοι στα σπίτια μας και τα τελευταία χρόνια έχει αποδεχτεί ότι είναι ό,τι καλύτερο για τις φλεγμονές του σώματος. Αυτό που χρησιμοποιούμε από αυτό το φυτό είναι η ρίζα του. Αυτό εδώ πέρα είναι η βίσκος, λέγεται η βίσκος ανταρίφα, είναι η λατινική του ονομασία. Η χώρα καταγωγής αυτού του φυτού είναι η Τζαμάικα. Αυτό το φυτό χρησιμοποιείται σαν τσάι, μαζεύουμε τα φρούτα που βλέπουμε εδώ πέρα, τα ξεραίνουμε και κάνουμε το τσάι το ιβίσκο, το οποίο έχει 8 φορές περισσότερη βιταμίνη C από το πορτοκάλι. Το ίδιο καρπό μπορούμε να τον κάνουμε σαν γλυκό του κουταλιού. Και έχει πάρα πολύ καλές ιδιότητες για το σώμα, όπως βοηθάει το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος και κάνει πάρα πολύ καλό. Έχουμε ένα αεροπέδιο εδώ πέρα, το Γιου Κάμπο,
ο οποίος είναι γεμάτος αγριολούλουδα και συγκεκριμένα έχουμε ένα είδος τουλίπας, η κόκκινη τουλίπα της Κρήτης, η οποία λέγεται τουλίπα ντουεφλέρα και την τουλίπα κρέτικα, τα οποία είναι και τα δύο ενδημικά φυτά εδώ πέρα και μάλιστα η κόκκινη τουλίπα της Κρήτης φυτρώνει μόνο σε αυτό το σημείο, πουθενά άλλου σε όλη την Κρήτη. Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτό και έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και τα βλέπει. Η τουλίπα αυτή φυτρώνει με βολβούς και όχι με σπόρους. Είναι ένα φυτό το οποίο έρχεται από πολύ παλιά, είναι αρχαίο φυτό, το οποίο οφείλεται η διασπορά του πάνω στο οροπέδιο του σπηλίου, οφείλεται στην καλλιέργεια της γης και στη φυσική καλλιέργεια. Επίσης έχουμε πάρα πολλά είδη ορχιδέας, γύρω στα 70 είδη ορχιδέας που υπάρχουν στην Κρήτη υπάρχουν σε αυτό το οροπέδιο, τα οποία από τα 70 φυτά, τα 14 είναι ενδημικά της Κρήτης. Κάθε Μάρτιο και κάθε Απρίλιο έρχονται πάρα πολλοί βοτανολόγοι εδώ που αυτό που κάνουν είναι να προχωράνε το οροπέδιο και να βγάζουν φωτογραφίες και να συζητάνε για τα φυτά τα οποία βλέπουν. Και συγκεκριμένα για την κριτική τουλίπα που υπάρχει μόνο σε αυτό εδώ το σημείο, στο οροπέδιο του σπηλίου. Εδώ έχουμε το αποστακτήριο που κάνουμε τα εθέρια έλαια. Μαζεύουμε τα φυτά από τον κήπο, τα βάζουμε εδώ μέσα στο καζάνι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα αυτό το φυτό είναι καμφορά, την οποία έχουμε κάνει απόσταξη. Αυτό που κάνουμε, έχουμε φωτιά από κάτω, το νερό στη μέση και πάνω από το νερό είναι το βότανο. Βράζει το νερό, δημιουργεί ατμούς, οι ατμοί περνάνε μέσα από το φυτό, παίρνει όλα τα εθέρια έλαια και τα αρώματα του φυτού και από αυτό εδώ με αυτόν εδώ τον τρόπο γίνεται η υγροποίηση του ατμού. Και αυτό που βγαίνει εδώ πέρα είναι εθέρεο έλαιο και ανθόνερο. Το οποίο και το ανθόνερο χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για ενυδάτωση του δέρματος, να κάνουμε σαπούνια, να κάνουμε διάφορα πράγματα. Ευχαριστώ για την επίσκεψή σας στο γήπο και αυτό που πρέπει να ξέρετε ότι όλος ο κόσμος πρέπει να στραφούμε στη φύση, γιατί η φύση είναι το καλύτερο φάρμακο για όλα τα προβλήματα που έχει ο άνθρωπος. Thank you.